Ο Λεωνίδας Ξιντάρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δει πάρα πολλές εικόνες. Πάρα πολλές εικόνες από διάφορα μέρη του κόσμου. Κάνει το λεγόμενο solo traveling, θα μας εξηγήσει ακριβώς την έννοια. Με αφετηρία τη Μήλο, το αγαπημένο του νησί, ορμητήριο για αυτόν, έχει ταξιδέψει σε περιοχές όπως η Καμπότζη, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, το Νεπάλ, Ινδία, Μπαλί, Τασνανία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε. Και βέβαια ετοιμάζει ήδη και τον έχει εκπονήσει τον προγραμματισμό του για το επόμενο χρονικό διάστημα και τους επόμενους προορισμούς και τόπους που θα επισκεφθεί. Πάμε να τον συναντήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Την πανέμορφη Κρήτη από την Κολομβία, το Ιβαγιέ. Γεια σου, Λεωνίδα. Εδώ είναι μια περιοχή που λέγεται Σαν Μπερνάρντο. Βρίσκομαι στο Καλικάιμα, ναι. Ένα πολύ ωραίο boutique hotel που μας έδωσε σύνδεση εδώ πέρα στη μέση της Ελλάδας, μπορώ να πω. Και είμαι που σας γνωρίζω. Λοιπόν, είσαι ο Έλληνας, αυτόν τον τίτλο έχουμε βάλει, που γυρίζει τον κόσμο με ένα pack-pack στην πλάτη του. Αυτό νομίζω ακριβώς είναι. Ναι, backpacker είναι και το προσωνύμιο που μου έχω δώσει εγώ, ναι. ο ίδιος. Backpacker, Greek backpacker. Εκεί ανεβάζω και τα βίντεο στο YouTube. Μ' αρέσει να ταξιδεύω, να μαζεύω εμπειρίες. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Solo traveling. Solo traveling. Γιατί. Αυτό ξεκίνησε γιατί όπως πολλοί εκεί στην Κρήτη ασχολούνται με τον τουρισμό, έτσι και εγώ έχω ένα εστιατόριο και ένα καφέ στη Μήλο και διαθέτω αρκετό χρόνο το χειμώνα ελεύθερο, τον οποίο δεν μπορείς να βρεις εύκολα κάποιον άλλο να συνεπάρξει μαζί σου σε αυτό το διάστημα. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό και μετά το πρώτο μου ταξίδι όλο αυτό έγινε πάθος. Μ' αρέσει να ταξιδεύω μόνος μου γιατί είναι ένας τρόπος ελευθερίας μοναδικός. Ναι. Δεν έχεις να δώσεις λογαριασμό σε κανέναν. Ναι. Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και για οτιδήποτε, βγάζω ένα εισιτήριο και φεύγω. Αυτή είναι ο τρόπος που ταξιδεύω. Και πλέον είναι και πολύ πιο εύκολο να γνωρίσεις κόσμο. Έτσι, γιατί για να ταξιδεύσεις είναι για να δεις τα όμορφα μέρη που σου προσφέρει την περιοχή που θα πας, η κουλτούρα, να δεις. Και οπωσδήποτε να γνωρίσεις ανθρώπους. Λεωνίδα, από τη γη και από τον πλανήτη. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Πόσα χρόνια πριν και πόσο εύκολη ήταν η αρχή. Αυτό έχει ξεκινήσει. Κοίταξε, αυτό ξεκίνησε πριν καμιά δεκαριά χρόνια το solo traveling. Πάντα ταξίδευα. Ξεκίνησε λίγο δύσκολα στην αρχή. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτεσαι λιγάκι πώς θα πας μόνος σε μια ξένη χώρα. Αλλά αυτό σου περνάει στα πρώτα 10 λεπτά μόλις πας εκεί. Δεν έβρισκα κανένα άλλο να ταξιδέψω. Οπότε έκλεισα ένα ταξίδι μόνος μου. Αυτό ήταν η αρχή. Και το πρώτο ταξίδι ήταν στο Μπαλί που έκανα. Και με συνεπήρε όλο αυτό το πράγμα. Και μ' άρεσε να κάνω ταξίδια διαφορετικά, όχι συμβατικά. Μ' άρεσε να γνωρίζω πολιτισμούς που σε κάνουν να εκτιμάς αυτά που έχεις πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνουμε συνήθως όλοι μας. Ναι. Για πες μας λίγο, ποια περιοχή σου έχει μείνει χαραγμένη μέσα σου περισσότερο από τις υπόλοιπες. Δηλαδή που θα πήγαινες, θα ξαναπήγαινες και ίσως να παρέμενες και εκεί μόνιμα. Κοίταξε, σαν την Ήλο δεν βάζω κανένα άλλο μέρος, να σου πω την αλήθεια μου. Παρ' όλα αυτά, η ερώτηση αυτή που μου κάνεις είναι η πιο δύσκολη που δεν μπορώ να την απαντήσω. Γιατί όλα τα μέρη που πάω έχουν κάτι μοναδικό, είναι κάτι που αγαπάω. Αλλά τι να σου πω για το Κιλιμάντζαρο, την κορυφή, να σου πω ότι κολύμπησα με Καχαρίας φέτος, με Φαλονκαχαρίας πέρσι, στο Έβερεστ. Τι να σου πρωτοπώ, δηλαδή είναι τόσες πολλές οι δυνατές αναμνήσεις που έχω, που δεν μπορώ να βάλω κάποια πρώτη. Σίγουρα, σαν το μέρος που μένω. Και η έδρα μου δεν θα την άλλαζα ποτέ. Η Μήλος είναι από τα πιο ωραία μέρη που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Και εκεί μ' αρέσει να δουλεύω, μ' αρέσει να ζω και να φεύγω από εκεί και να εξορμώ σε όλα αυτά τα μέρη που πηγαίνω στον κόσμο. Πώς είναι το πρόγραμμά σου, πώς είναι σε μια περιοχή, την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, ξυπνάς πρωί, λες δεν θέλω να χάσω. Κοίταξε, δευτερόλεπτο. Για πες μας λίγο. Αυτό ακριβώς. Είμαι ένας άνθρωπος που φαντάσου σε τρεις μήνες μπορεί να αλλάξω και 40. Ξενοδοχεία, hostels ή ό,τι μπορεί να υπάρχει στο δρόμο μου. Δεν βγάζω πρόγραμμα κανένα. Δεν ξέρω τις περισσότερες φορές που θα είμαι την επόμενη μέρα. Ναι. Συνήθως οι πληροφορίες βγαίνουν από ανθρώπους που γνωρίζω στα ταξίδια μου, στα hostel που πηγαίνω. Από εκεί αντλήσεις πληροφορίες. Δεν κάνω κανένα προγραμματισμό. Μόνο το ένα εισιτήριο που βγάζω για να πάω φέτος, όπου ξεκίνησα από το Μεξικό, γύρισα όλο το Μεξικό, μετά κατέβηκα Παταγωνία, Αργεντινή, Χιλή, Ιγκουαζού Φόλ στην Βραζιλία, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Σάο Πάολο,
Υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος αυτές τις μετακινήσεις. Ξέρεις, ένας άνθρωπος ο οποίος φεύγει από τη Μήλο, φεύγει από την Ελλάδα και πηγαίνει στην Αργεντινή και στη Βραζιλία. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μην σου έχει τύχει κάτι. Όχι, δεν μου έχει τύχει, να σου πω την αλήθεια μου. Δεν μου έχει τύχει, γιατί είμαι πολύ προσεκτικός. Κοίταξε, ο κόσμος παντού είναι καλός. Δεν είμαστε εμείς οι Έλληνες μόνο καλοί, υπάρχουν καλοί άνθρωποι και σε όλο τον κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι για να κινδυνεύσεις πρέπει να το ψάξεις και εσύ λιγάκι. Σίγουρα θέλει να έχεις προσοχή, ως όλο traveler δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις ή να πεις και έχασα αυτό, κάτι μου τύχε. Είσαι μόνος σου, έχεις περισσότερη υπευθυνότητα στα πράγματά σου, στο διαβατήριό σου. Ναι. Δηλαδή πάντα πρέπει να τσεκάρεις το διαβατήριό μου, το έχω. Δηλαδή πράγματα τέτοια. Δεν έχω αισθανθεί όμως ποτέ. Ποιος πολιτισμός βρίσκεται... Οι δραστηριότητες. Ναι, πιο κοντά στην Ελλάδα, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Δηλαδή που έχεις πάει και έχεις πει εδώ πέρα, είναι σαν να έχω συναντήσει Έλληνες, σαν να συνομιλώ με Έλληνες. Το είναι ίσως στο Μεξικό. Εκεί η Κολομβία είναι ένα μέρος στο οποίο οι άνθρωποι είναι πολύ πρόσχαροι, τραγουδάνε, είναι, ειδικά εδώ στο Ευαγέ που είμαι, είναι η μουσική. Κάκια του Ευαγέ, είναι. Έχει μουσικές σχολές, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Μάλιστα. Το κεντρικό μήνυμα που θες να στείλεις γενικά, η κεντρική ιδέα των πρωτοβουλειών και τη στάση σου... είναι ταξιδέψτε. Ναι. Ταξιδέψτε γιατί η ζωή είναι μικρή, οι αναμνήσεις είναι μόνο αυτό που μπορούμε να πάρουμε μαζί μας φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο. Εγώ αυτό κάνω, μαζεύω αναμνήσεις. Δεν χρειάζεται πάντα πολλά λεφτά για να ταξιδέψεις. Είναι μύθος. Μπορείς να κάνεις ταξίδια και με λίγα λεφτά. Οπότε εγώ προτείνω σε όλο τον κόσμο να κλείσει ένα εισιτήριο σε ένα διαφορετικό μέρος από αυτό που πηγαίνει. Κάτι διαφορετικό να δει, έναν άλλο τρόπο ζωής. Έναν τρόπο ζωής που δεν έχει δει ποτέ του ή δεν έχει φανταστεί ότι υπάρχει. Αυτό είναι για μένα. Ταξιδέψτε, παιδιά. Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Μέσα από αυτό μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να κάνουμε μια ωραία ζωή. Λεωνίδα, την καλησπέρα μας από Κρήτη και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση. Φιλιά σε όλη την Κρήτη, στους Κυκλάδες, στην Ελλάδα, σε όλους. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.